μέρα στην ελληνική επιχειρηματικότητα, καθώς και η μεγιστοποίηση της υπεραξίας στην ελληνική οικονομία, ήταν τα θέματα της 6ης οικονομικής διάσκεψης που πραγματοποίησε η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών. Το παρόν έδωσαν εκτός από τους κορυφαίους παράγοντες του ελληνικού επιχειρήν και η πολιτεία, όπου ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, που παρουσίασε τις 9 προτεραιότητες της κυβέρνησης για την βελτίωση των συνθήκων του επιχειρηματικού πεδίου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης, κ. Αποστολόπουλος, ανοίγοντας τη διάσκεψη, εξέφρασε την εκτίμηση πως το επιχειρηματικό κλίμα έχει αλλάξει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη ημέρα στο επιχειρήν ή ποια θα θέλατε να είναι? Νομίζω ότι η σημερινή μας διάσκεψη ακριβώς αυτό το θέμα εστιάζεται. Αναμφίβολα έχουμε μπει σε μια νέα εποχή όπου πρέπει η χώρα να αλλάξει ρότα και μοντέλο στο επιχειρήν. Έτσι λοιπόν το κράτος από την δική του τη σκοπιά οφείλει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις και να άρει τα εμπόδια προς την επιχειρηματικότητα και αντίστοιχα η επιχειρηματική κοινότητα της χώρας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της, να επενδύσει, να αναλάβει καινούριες πρωτοβουλίες ούτως ώστε το φιλικό κλίμα που θα δημιουργηθεί να μετουσιωθεί σε πράξεις, σε επιχειρηματικές συναλλαγές, σε επιχειρηματικές προσπάθειες που θα παράξουν καινούριο πλούτο για τη χώρα και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια ότι αλλάζει το κλίμα και στην επιχειρηματικότητα, τι είναι αυτό που ζητάει η Ένωση από το κράτος συγκεκριμένα? Τα αιτήματα της Ένωσής μας είναι διαχρονικά, όπως άλλωστε διαχρονικά είναι και τα προβλήματα της χώρας. Αυτό το οποίο νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να γίνει είναι να έχουμε επιτέλους ένα κράτος φιλικό προς την επιχειρηματικότητα, όχι ότι περιμένουμε κάποια χάρη ή κάποια εύνοια, αλλά να υπάρχουν σταθεροί κανόνες στο παιχνίδι και ο ιδιωτικός τομέας να αντιμετωπίζεται ισότιμα με το δημόσιο.